τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα περί ύπαρξης κράτους της Μακεδονίας σχολιάζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης Κώστας Τριανταφυλλίδης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, διευκρινίζοντας παράλληλα την ευθύνη πια του Πρωθυπουργού πώς θα κυβερνήσει τη χώρα. Μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Ιδωμένη, είχαμε τις γνωστές δηλώσεις του κυρίου Μουζάλα περί ύπαρξης κράτους της Μακεδονίας, οι οποίες βεβαίως πυροδοτούν και εξελίξεις και ορθώς πυροδοτούν εξελίξεις και στο εσωτερικό μέτωπο της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση απολύτως επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα πρώτα απ' όλα. Νομίζαμε μέχρι πριν από λίγο ότι η οικονομία ήταν το κύριο ζήτημα για την κυβέρνηση, το κύριο έλλειμμα κυβερνησιμότητας για την κυβέρνηση, αλλά πλέον αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ίσως ζητήματα για τα οποία, με τα οποία μάλλον αυτή η κυβέρνηση μας φέρνει αντιμέτωπους. Θεωρώ ότι κάθε δήλωση κυβερνητικού στελέχους ελέγχεται πλέον για τη σοβαρότητά της, ελέγχεται για πιθανές ζημιές, για πιθανές πληγές οι οποίες είναι πιθανό να ανοίξουν σε διάφορα ζητήματα που άπτονται των εθνικών μας θεμάτων. Νομίζω όμως ότι η τελική ευθύνη δεν είναι ούτε του κυρίου Μουζάλα σήμερα, ούτε του κυρίου Φίλη χθες, για να θυμηθούμε ένα παρεμφερές ζήτημα, ούτε της κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου το πρώτο εξάμεινο του 2015. Νομίζω ότι το κύριο ζήτημα είναι ο κύριος Τσίπρας προσωπικά. Η ευθύνη είναι του κυρίου Τσίπρα προσωπικά. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και πλέον είναι καιρός να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, γιατί είναι προφανές ότι κάθε μέρα ανοίγει μια νέα πληγή για τον ελληνισμό. Τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα, δεν είμαστε μόνοι μας, μας παρακολουθούν οι έξω. Αν τους δώσουμε επιχειρήματα σε ζητήματα, σε μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά, θα τα χρησιμοποιήσουν εις βάρος μας και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση, τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης, η ηγεσία αυτής της κυβέρνησης δεν έχουν την επάρκεια να προστατεύσουν τα εθνικά μας θέματα. Ωστόσο, σε ομιλία του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το νέο πρόγραμμα του κόμματος υπακούει ακόμη και στην περίπτωση μιας πιθανής επίσπευσης των εκλογών. Είναι αρχή μας ότι δεν μπορεί, δεν είναι πρέπον, δεν είναι δέον, ανά πέντε μήνες η χώρα να οδηγείται σε εκλογές. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ανοιχτά μέτωπα και στην οικονομία και στο μεταναστευτικό, θεωρούμε ότι δεν είναι καλό για τη χώρα να υπάρχει μια συνεχής εκλογολογία. Πρέπει να σταθμίσουμε όμως κάποια στιγμή, αν είναι συμφερότερο για τη χώρα να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της εντός εισαγωγικών κυβερνησιμότητας, η οποία επαναλαμβάνω ότι ανοίγει μονίμως νέα μέτωπα και νέες πληγές, ή αν θα ήταν καλύτερο να υποστούμε μια ταλαιπωρία, αν θέλετε, μεταβατική, προκειμένου να έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να σταθμιστεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν ζητάει εκλογές, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Κρατάω μια επιφύλαξη γιατί τα πράγματα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Δεν ζητάει μεν εκλογές, είναι έτοιμη όμως οποτεδήποτε χρειαστεί και να κατέβει στις εκλογές και να κερδίσει τις εκλογές, κυρίως όμως να συγκροτήσει μια αποτελεσματική κυβέρνηση, γιατί είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται ο τόπος άμεσα. Παράλληλα, την παραίτηση του κυρίου Μουζάλα ζήτησε μετά τις δηλώσεις ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει, ενώ 18 Μακεδόνες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κοινή δήλωσή τους χαρακτηρίζουν εθνικό ατόπιμα που καμία ετεροχρονισμένη συγγνώμη δεν μπορεί να διαγράψει τις δηλώσεις του Υπουργού.